Belé. Ε, Belé. Το Αποέλ παιδιά έκανε back to back double. Back to back, καταλάβω το. Double, καταλάβω. Back to back, double όμως ρε παιδιά. Είναι πολύ προκλητικό. Ξέρετε ποτέ ποια είναι η Ομόνοια double back to back? Το 1982. Δεν νομίζω κάποιος που σας που θεωρεί το βίντεο να είσαστε γεννημένοι τον καιρό. Ή αν είσαστε γεννημένοι, φαντάζομαι να περπατούσετε. Ή αν περπατούσετε, ήσασταν κάπως έτσι. Παπά, τι είναι τα μπολ? Που είναι μεγαλύτερος, δεν το ξαναπιάνε και να καταλάβει. Γιατί έχει chance ποτέ κανένας ομονιάτη να μιλήσει του γιού του για τα μπολ back to back που έκαμε η Ομόνοια. Hey, αν του μιλήσει για το back to back, σαν να γίνει να του μιλήσει για τα κατεχόμενα. Α, γιέ μου. Θωρεί δεξιά πάνω. Α, γιέ μου. Καλοκαίρι του 1982. Τελευταία αγωνιστική με τον πεζοπορικό μες στο Μακάριο. Παπά, Μακάριο, μα παίζετε μες στο νοσοκομείο? Και ο πεζοπορικός έτσι ένομιζε. Έβαλαμε το 8 κομμάκια. Ύστερα παίξαμε με τον Απόλλωνα μέσα στο Τσίριο, βάλαμε 4 κομμάτια, πιάμε και ο κύπελο, πιάμε και πρωτάθλημα. Και όσο μου βάλουν τα δέρματα με τον Απόλλωνα, πάντα ο Κυπρέος, άμα θέλει να θυμηθεί κάτι, θωρεί δεξιά κάτω. Και όσο μου τα βάλε ρε, ο Τσεβίζοφ. Πάλε καλά που η Ομόνοια είναι να πάει Ευρώπη, έτσι. Διότι είχε χρονιές που η Ομόνοια ούτε καν πήγαινε στην Ευρώπη. Μες στο Μάιν εκλείαν ούλα. Ήταν όμως στις ασκάλες που δουλεύκαζε μες στο Μάιν και μετά «Άντε κοπέλες, χάρηκα που σας είδα, καλή χρονιά, να μιλήσουμε το Σεπτέμβρη». Σκεφτείτε να χακαρίσκαμε το πρόγραμμα της Eurovision και να μπορούσαμε να ψηφίσουμε εμείς που την Κύπρο, την Κύπρο. Αλλάσαμε να σας πούμε το IP address όλης της Κύπρου και να μπορούσαμε εμείς όλοι να ψηφίσουμε. Και να κερδίζαμε παιδιά την Eurovision. Διότι αν μπορούσαν να κάνουν το πράγμα, παιδιά, να κερδίζουμε σίγουρα. Γιατί νομίζετε το voice πάντα φτιάχνει Κυπρέος νικητής? Η Μαρία Έλενα! Ο μεγάλος νικητής είναι ο Λούκας! Σκέφτηκα η φάση να κερδίζει παιδιά ο δικός μας ο Γιάννης, ο Καραγιάννης, ο Αγιάννης. Να φτιάχνει ξανά μέσα στη σκηνή, να το ξαναλύει με παραπάνω πάθος, είναι πολύ κλασικό. Δεύτερη φορά πάντα έχουν παραπάνω δύναμη οι τραγουδιστές, να κερδίσω. Και να πει I should have been there for you, I should have been there for you. I should have been there for you. Και να φτιάχνει παιδιά να τον χειροκροτήσουν, πανηγυρισμούς, να έρθει την επόμενη μέρα στο αεροδρόμιο, να κατεβεί όλοι Κύπρο, τσαμέ, Αναστασιάδης σου, Κυπριανού σου, Μπουτινεδέκ, Δίκο, ο Κάρογιαν, εντάξει θα πιένε, διότι θα ήταν ήδη πάει στο αεροπλάνο μαζί του. Και σκεφτείτε φάση με τέτοια μένα να του βάλουν σάρπες της Κύπρου, κάποιοι δεξιοί να του βάλουν σάρπες της Ελλάδας, να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του, σέλφι, αγάπες, φιλιά, αγκαλιές. Και μετά να του πει ο Αναστασιάδης, μπράβο ρε Γιάννη ρε, you are the hero of our times. Και μετά να ξυπνήσει, διότι θα ήταν ένας μεγάλος εφιάλτης. Σκεφτείτε παιδιά να κερδίζαμε το Eurovision. Εν κάνει είμαστε ψιλομούτες anyway. Σκεφτείτε πόσον άρρωκαν θα γινόμαστε σαν λαός. Θα μιλούσαμε σε καμιά άλλη χώρα σαν κράτος. Θέλω να σας κάνουν τηλέφωνο, παιδιά πρέπει να σε δώσει. Πάρε τα μαρέ με δώσει ρε. Κερδίσαμε το Eurovision για όνομα του Θεού. Κανονίζουμε το Eurovision πλέον. Να γίνουμε όπως την Νύφιν που θέλει 2-3 χρόνια πριν να κανονίσει την ημέρα του γάμου, έτσι να γίνουμε. Ό,τι είμαστε λαλούν, ας πούμε, μπορώ να μιλάω Ακιντζή. Κύριε Αναστασιάδη, να πρέπει να μιλήσουμε για Κύπρο. Παρέτα, μα έχουμε να κανονίσουμε την Eurovision, ρε. Είμαι σίγουρος ότι την Eurovision θα την κάναμε σε κλειστό κύκλο, όπως κάνουν όλες οι νύφες της Κύπρου. Θα καλύψαμε μόνο την Ελλάδα και αν μπορεί τη Σλοβενία που μας ψήφισε. Ξέρετε γιατί έχασε το τραγούδι μας παιδιά? Έχασε, εντάξει, όχι απλά έχασε, ήρθε σχεδόν τελευταίο. Έχασε διότι η στίχη ρε παιδί μου δεν ήταν πολύ ρεαλιστική ρε παιδί μου. Ποιος λαλεί της γυναίκας που τον άφηγε I should have been there for you, I should have been there. Έφυγε η γυναίκα, άγγεσαι και σου μάχεσαι να φέρεις πίσω με το να εισπείς
Παρέτα, δεν έχει καμιά Κυπρέα που να έρθει πίσω επειδή να σπίσει. I should have been there, παρέτα, σταμάτα. Η Κυπρέα θα έρθει πίσω μόνο αν της πίσει. Ας σου πω, όχι θα εισκάμε, είναι ένα βίο. Πάνε κό, βάλε ότι, μα παρέ. Λόνο, I'm a gay, I'm a gay, I'm go. Πες και είδε τον κουτσοκούμνιν τέλος έκαμνε που οδείαν τα μετάλλια της ΑΕΛ. Ήταν κάπως έτσι. Μετά όμως πρώτο και την κούπαν το από έρευε πια. Ποια έκραν την έτσι δεν την αφήνα. Είστε με νοσικώσω εγώ ρε. Με μαζέσαι. Παρέτα ρε. Στο τέτοιο πιάν του την. Οι άνθρωποι έχουν ντύσαν το για να. Δεν δε φάση. Σεν τρεις γέρους και μιλούσαν, λέει ο ένας Παναγιά μου ρε παιδιά έχω Αλτσχάιμερ και ξιάνω. Πιάνω το mobile να πιω τηλέφωνο και ξιάνω την ώρα να πιω όλα τους και μην σκούμε στο χάσκανιο θωρό του. Λέει το είναι τίποτα λέει το δεύτερος. Πιάνω τον καφέ, λέει το βάλω μπας στο κάζι και ξιάνω να ψω κάζι, λέει το μην σκούμε θωρό του. Παιδιά λέει ο τρίτος, δεν έχω έτσι προβλήματα, χτύπα ξύλο. Εμπρός! Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για ένα quiz πόσα είναι τα δύο μισά του δύο. Η απάντηση βεθιά είναι δύο. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε ακόμα ένα quiz. Θα σας πω κάποιες μαθηματικές πράξεις και θέλω να τις κάνετε μέσα στο μυαλό σας και στο τέλος να βρείτε την απάντηση. 1000 συν 40, πόσα είναι. Σκέφτεστε. Συν 1000. Συν 30. Συν 1000, συν 20, συν 1000, συν 10. Πόσα ήβρετε, 5.000? Η απάντηση είναι 4%. Αυτά είχαμε αυτή η εβδομάδα. Μαζί ξανά την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.